Κύριε Ζερβέ, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχουμε ένα εκπληκτικό νέο ασφαλιστικό σε ό,τι αφορά την επικουρική από χτες. Ναι, ναι, καταπληκτικό. Ένα ασφαλιστικό βέβαια που θα δούμε τις πρώτες του συντάξεις μετά από 42 χρόνια. Μάλιστα. Διότι σύμφωνα με το νόμο, όσοι είναι κάτω από 35 χρονών υποχρεωτικά θα ασφαλίζονται και η πρώτη σύνταξη θα δοθεί με την ορίμανση των γενικών ορίων ηλικίας. Τα γενικά όρια ηλικίας σήμερα είναι το 67ο έτος, δηλαδή κάποιος που σήμερα 35 χρονών, μετά από 42 χρόνια, αν ζω εγώ, μάλλον φαντάζομαι δεν θα ζω, θα δώσει την πρώτη σύνταξη γύρατος αυτό το ταμείο του... Του κυρίου Χατζηδάκη. Ναι. Εντάξει, δεν του Χατζηδάκη. Ναι, 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 βέβαια. Τέλος πάντων, ναι. Αυτό που ονειρεύεται η κυβέρνηση ότι θα... Και τι σύνταξη ήταν αυτή, κύριε Ζερβέ? Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι το κεφαλαιοποιητικό σύστημα το οποίο η κυβέρνηση λέει ότι εφαρμόζουμε αυτό το νόμο το οποίο ψεύδεται, διότι το κεφαλαιοποιητικό σύστημα στα επικουρικά ταμεία ισχύει καταρχήν από το 2014 για όσους μπήκαν για πρώτη φορά στην ασφάλιση με το νόμο του Κουτρουμάνη το 4052 όταν φτιάχτηκε το ΕΤΑ και ακολούθως με το νόμο του Κατρούγκαλου το 4387 οι συντάξεις, οι σημερινές συντάξεις, γιατί εγώ συγκητής επικουρικών συντάξεων είμαι, από 1-1 του 2015, για το τμήμα της σύνταξης από 1-1 του 2015, έχουμε κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Κουμπαρά δηλαδή έχουμε. Mm-hmm. Και για να βγει μια σύνταξη, έτσι για να έχετε μια εικόνα, υπολογίζεται με βάση τους πίνακες θνησιμότητας, τους οποίους θα χρησιμοποιήσει και το χρησιμοποιεί μάλλον και το νέο επικουρικό ταμείο. Η πίνακα στην θνησιμότητα τι είναι? Βγάζει η Ελστάτ ένα πίνακα, ο οποίος έχει να συντελεστεί ξεκινώντας από το 15ο έτος ηλικίας μέχρι το 110 και λέει, ας πούμε, ανάλογα την ηλικία που έχει κάποιος. Λοιπόν, αυτός ο συντελεστής έρχεται λοιπόν και διαιρεί με βάση το όριο ηλικίας που έχει κάποιος τις εισφορές που έχουν μαζευτεί. Και αν μου επιτρέπετε να σας πω ένα πολύ γρήγορο παράδειγμα, πραγματικό παράδειγμα. Βέβαια, αναφέρομαι στη σύνταξη αναπηρίας, αλλά μπορώ να σας πω και για μια σύνταξη γύρατος. Με βάση το σύστημα που ισχύει σήμερα, το κεφαλαιοποιητικό, ένας άνθρωπος που πρωτασφαλίστηκε 1/1/2015 και ήταν 40 χρονών, είχε ένα μέσο μισθό 700 ευρώ. Ο λογαριασμός του, ας πούμε, μάζεψε με βάση τις ισχύουσες εισφορές, 700 ευρώ σας είχε μισθό, ήταν περίπου 3.899 ευρώ. Η ράντα, ας πούμε, του πίνακα θνησιμότητας είναι τέτοια που η διαίρεση του με τον κουμπαρά προκύπτει μια σύνταξη 9 ευρώ και 71 λεπτά. Πόσο? 9 ευρώ και 71 λεπτά, να το ξαναπώ. 9 ευρώ και 71 λεπτά. Ο κ. Χατζηδάκης λέει ότι το 3.899, για παράδειγμα, θα μπει μέσα και η επένδυση που θα κάνει, βέβαια μπορεί να γίνει βέβαια και λιγότερο από 3.899, αλλά ας πούμε ότι θα μπει και επένδυση που θα κάνει με τα χρόνια που θα επενδύονται αυτά τα χρήματα και θα του βγάλει μεγαλύτερη σύνταξη. Ουσιαστικά δηλαδή δεν πρόκειται, αν δείτε και τη δομή του ταμείου και πώς θα λειτουργεί και πώς θα μπαίνει διοικητικό του συμβούλιο και πώς είναι υποχρεωτικά θα πρέπει να επενδύουν τις φορές, ουσιαστικά δεν πρόκειται περί ασφαλιστικού ταμείου. Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πρόκειται για ένα χρηματοπιστωτικό φορέα, ένα χρηματιστηριακό, να το πω, φορέα, ο οποίος υποχρεωτικά, γιατί υποχρεωτικά θα ασφαλίζεις αυτό το ταμείο, δεν έχεις επιλογή να μην ασφαλίζεσαι, και υποχρεωτικά θα επενδύονται τα λεφτά που θα μαζεύονται. Ουσιαστικά ένας οργανισμός ο οποίος θα δίνει χρήματα στην λεγόμενη ανάπτυξη, όπως αυτή την αντιλαμβάνονται, κάτι που έγινε, για να θυμίσουμε, κάτι που έγινε όταν φτιάχτηκαν τα ασφαλιστικά ταμεία, τη δεκαετία του 40, όταν φτιάχτηκαν τα ασφαλιστικά ταμεία δεν είχαν συνταξιούχους, αυτό εκεί ευελπιστεί και η κυβέρνηση. Σου λέει για 42 χρόνια δεν θα δίνω συντάξεις, άρα θα μαζεύω λεφτά. Τα λεφτά λοιπόν αυτά που μάζευε το 1940 με τον αναγκαστικό νόμο του... Το 1905 το προεδρικό διάταγμα που παίρνεται αποθεματικά των ταμείων και ουσιαστικά ο ελληνικός καπιταλισμός με βάση αυτά τα λεφτά αναπτύχθηκε. Τα κάνανε τράπεζες, τα κάνανε μετοχές. Τα άτοκα λεφτά που γίνονταν θαλασσοδάνεια σε τράπεζες και βιομηχάνους. Ακριβώς, και τα οποία πήγαν εκεί που πήγανε. Αυτό φαντάζονται. Το ίδιο βέβαια που είναι άλλες συνθήκες εκείνες, άλλες συνθήκες σήμερα. Αλλά οι συνθήκες σήμερα δεν συγκρίνονται, είναι χειρότερες. Δεν υπάρχει αυτή το επίπεδο ανάπτυξη που υπήρχε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για γνωστούς λόγους τέλος πάντων. Αυτοί ονειρεύονται ότι με τα λεφτά αυτά
θα αναπτυχθεί το, θα υπάρχει οικονομική ανάπτυξη και θα πάρουν συντάξει. Βεβαίως στο μυαλό τους δεν έχουν την επικουρική, κύριε Μπογιόπουλε, κακά τα ψέματα. Λέτε ότι αυτό είναι πρελούδιο για την, για την κύρια ασφάλιση. Γιατί βεβαίως για την κύρια, θα σας αποδείξω, είναι πολύ απλό. Η κύρια σύνταξη σήμερα έχει ένα διπλό υπολογισμό. Έχει ένα το 384 που λέμε την εθνική σύνταξη, που του μπαίνει κάποιος που έχει 20 χρόνια. Ή το 20 χρόνια δεν είναι, γιατί 15 παίρνει 245, αλλά τέλος πάντων κάποιος που έχει 20 χρόνια θα πάει 384 και παίρνει και ένα άλλο κομμάτι που το λέει ανταποδοτική σύνταξη. Αυτό λοιπόν το ανταποδοτική σύνταξη, το οποίο δεν το εγγυάται το κράτος, το 384 εγγυάται το κράτος, θέλουν, θα σου πει, γιατί να μην, αφού είναι ανταποδοτική σύνταξη, γιατί να μην πει και αυτό στη διαδικασία της, του τζόγου και των, πώς να το πούμε, και των υποτιθέμενων τέλος πάντων διαδικασιών να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα με το τζογάρισμα μεγαλύτερο να αποδώσουν, να το πούμε έτσι, το μυαλό τους στην πραγματικότητα έχουν αυτό. Τώρα είναι αστείο ένας άνθρωπος που είναι 20 χρονών, θα κοιτάει στο κινητό του, θα επιλέξει ποιο πρόγραμμα θέλει, αν θέλει αυτό που λέει η Επενδυτική Επιτροπή. Ξέρετε, τώρα μην αναλύσουμε το πώς θα λειτουργεί, είναι αστείο το πώς θα λειτουργεί με βάση τους κανόνες κεφαλαιοαγοράς και τα πρόσωπα της κεφαλαιοαγοράς. Δεν αθεόφοβοι, ούτε εκπρόσωπο των συνταξιούχων και εκπρόσωπο των ασφαλισμένων δεν βάζουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δηλαδή κλείνουν από παντού όλες τις διαδικασίες ώστε απρόσκοπτα να δίνουν λεφτά στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Πείτε μου κάτι, γιατί εσείς βέβαια το γνωρίζετε καλύτερα τον καθένα, αλλά όλο αυτό πάσχει ακόμα και στο επίπεδο της επικοινωνίας. Όταν μιλούν για ασφάλιση και μάλιστα εγγυημένη ασφάλιση, την ίδια ώρα να χρησιμοποιείται ο όρος ρίσκο. Εάν λοιπόν υπάρχει ρίσκο, πράγμα το οποίο ομολογούν και για τις βαθμίδες χαμηλού ρίσκου, μεσαίου ρίσκου, αυξημένου ρίσκου, υψηλού ρίσκου, τότε ποιο το νόημα της περίφημης εξασφάλισης, της επικουρικής ασφάλισης? Πώς το ρίσκο τότε? Σωστά το λέτε. Μα... σωστά το λέτε, αλλά να πω και μια άλλη παράμετρο, αν με επιτρέπετε. Λένε ότι θα φτιάξουν και το ταμείο αυτό, αναφέρεται στους νέους. Εξαφανίσανε τους συνταξιούχους. Τους συνταξιούχους τους παλιούς. Και όχι τους παλιούς, αυτούς που είναι πάνω από 35 χρόνια που δεν έχουν βγει καν σε σύνταξη σήμερα. Δεν μιλάμε αυτούς που είναι ήδη συνταξιούχους. Αυτούς που θα βγουν στο μέλλον σε σύνταξη, στην επικουρική, τους εξαφανίσανε. Αφού δεν θα υπάρχουν πια εισφορές στο ΕΤΑΕΠ, στο Δημόσιο Επικουρικό Ταμείο, ποιος θα πληρώνει τις συντάξεις των συνταξιούχων? Και δεν σας λέω των νυν συνταξιούχων, γιατί φαντάζομαι ότι προσδοκούν ότι θα πεθάνουν αυτοί. Δηλαδή το λέω λίγο κοινικά και με συγχωρείτε που το λέω, προσδοκούν ότι μετά από 42 χρόνια δεν θα υπάρχει κανένας από τους σημερινούς συνταξιούχους, θα έχουν όλοι αποδημήσεις κύριων. Αλλά θα έρχονται άλλοι συνταξιούχοι, νέοι συνταξιούχοι. Αυτούς ποιος θα τους πληρώνει? Θα τους πληρώνει με αυτά που λένε δήθεν το κρατικός προϋπολογισμός. Εδώ δίνουν τα γκέλια τους νερό. Θα δίνουν δισεκατομμύρια για να πληρώσουν τις συντάξεις των παλιών συνταξιούχων. Αυτά είναι για Αμερικανάκια. Με συγχωρείτε για την έκφραση. Μια και είπατε Αμερικανάκια τώρα, αυτό το οποίο συνέβη στην Enron, με ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και μία από τις μεγαλύτερες απάτες και καταστροφές χιλιάδων ανθρώπων, αλλά και αυτό που έγινε εδώ σε εμάς, στην ΑΣΠΗΣ. Ο κόσμος είναι προστατευμένος από τέτοιου είδους κινδύνους και φαινόμενα? Όχι, φυσικά και δεν είναι προστατευμένος. Και το μόνο που λέει, θα δούμε βέβαια και αυτό, ότι ενδεχομένως προστατεύονται οι σφορές που έχεις. Γι' αυτό το είναι λόγια, έτσι. Γιατί υποτίθεται προστατευμένα ήταν και πριν, αλλά το PSI το κάνανε. Δισεκατομμύρια κορέψαν τα ταμεία. Προστατευμένα ήταν και αυτά. Και σήμερα στην Τράπεζα της Ελλάδας υποχρεωτικά πάντα αποθεματικά των ταμείων. Και αυτά υποτίθεται προστατευμένα είναι. Και οι μετοχές που βάζαν τα ταμεία και αγοράζανε, και αυτές προστατευμένες ποτέ δεν ήταν. Και κρατική εγγύηση είχαν. Και τα δομημένα ομόλογα. Ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο που έγινε το 2012-2011 με τα ασφαλιστικά ταμεία, και αυτά στην ίδια λογική ήταν. Δηλαδή τώρα είναι αστείο να λέμε, όχι αστείο, είναι απαράδεκτο να λέμε ότι η κοινωνική ασφάλιση πρέπει να μπαίνει στη διαδικασία του τζόγου και στη διαδικασία του ρίσκου. Η κοινωνική ασφάλιση, που είναι βέβαια ένα ευρύτερο θέμα, αλλά μιλάμε για τα εξοπλιστικά συστήματα, θα έπρεπε να είναι δημόσια, καθολικά και προστατευμένα και εγγυημένα. Να σας πω ένα άλλο. Επιτρέπεται σύστημα ασφαλιστικό κοινωνικής ασφάλισης χωρίς κατώτερη σύνταξη? Δηλαδή ένας άνθρωπος που είναι, ρε παιδί μου, που είναι, ξέρω εγώ, 5 χρόνια δουλεύει και παθαίνει ένα εργατικό ατύχημα. Με βάση τον ατομικό του κουμπαρά, τι σύνταξη θα πάρει?
Τι σύνταξη θα πάρει, πέστε μου εσείς. Βγαίνει ένα, με τις εθνικές γενικές συλλογικές σύμβασης να πούμε τον χαμηλότερο μισθό, θα βγει να πάρει μια σύνταξη 15 ευρώ. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Μάλιστα. Με το θάνατο, κάποιος θα πεθάνει, είναι εγγυημένος, δεν πρέπει να δοθεί μια... Δηλαδή θα του δώσουμε σύνταξη με βάση τα 5 χρόνια που έχει ασφαλιστεί στη χείρα και στο παιδί και στο ορφανό, με βάση τα 5 χρόνια που έχει ασφαλιστεί και ο ατομικός του κουμπαράς είναι 5 ετών. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά, είναι κοινωνική ασφάλιση αυτά. Κύριε Ζερβέ, τα λεφτά, τα λεφτά είναι φανερό. Θέλουν να πάρουν τις εισφορές και θέλουν να τις ρίξουν... να τις δώσουν στις επιχειρήσεις. Αυτό θέλει να κάνουν. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με κοινωνική ασφάλιση, είναι κάτι άλλο. Τα επιχειρήματα θα πάρουν εκείνο, θα πάρουν το άλλο, στερούνται σοβαρότητας. Άλλωστε, επαγγελματικά ταμεία έχουμε στην Ελλάδα. Ιδρύθηκαν με τον νόμο του Κουτρουμά του 1952 4 επαγγελματικά ταμεία στην Ελλάδα. Μπορούν να μας πούνε αυτά τι αποδόσεις έχουν, που λένε, που ισχυρίζονται. Υπάρχουν επαγγελματικά ταμεία, 4 επαγγελματικά ταμεία συντάξεων. Προτείνω να κάνουμε το εξής, να βάλουμε εδώ μια ανωτελεία. Θέλω να σας παρακαλέσω να είστε διαθέσιμος και θα ήθελα να ξαναμιλήσουμε την επόμενη εβδομάδα, γιατί το θέμα αυτό, το οποίο βεβαίως δεν έχει τη μεγάλη βαρύτητα που μπορεί να έχει όταν ξύνεται η Kim Kardashian, αφορά 4 εκατομμύρια ανθρώπους τώρα και αφορά 214 εκατομμύρια ανθρώπους για τα επόμενα 100 χρόνια. Και θα ήθελα να το δούμε όσο γίνεται σε μεγαλύτερο βάθος. Ναι, τις επόμενες μέρες. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Ζερβέ. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.